Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία, προκειμένου να εντοπίσει τους νεαρούς που συμμετείχαν στη δολοφονία του Άλκη, εκτός από τον 23χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Μετά την έφοδο σε 13 συνδέσμους στη Θεσσαλονίκη, το πρωί το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου πέρασαν εκπρόσωποι των μεγάλων ομάδων της πόλης. Σε ζήτημα τιμής για τους οπαδούς αλλά και την αστυνομία εξελίσσονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της ομάδας των νεαρών που δολοφόνησε εν ψυχρό τον Άλκη. Οι άνδρες αστυνομίας σαρώνουν όλες τις κάμερες και όλα τα βίντεο από την πιθανολογούμενη διαδρομή που έκαναν οι φερόμενοι δολοφόνοι μαζί με τον 23χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Οι μαρτυρίες της γειτονιάς και των οργανωμένων οπαδών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις έρευνες, ενώ ένα βίντεο από κινητό που είναι τραβηγμένο σε οριζόντια θέση δείχνει καρέ-καρέ τη δολοφονία του Άλκη. Αυτές οι ερασιτεχνικές εικόνες έχουν αποκαλύψει στην αστυνομία και τα πρόσωπα της υπόλοιπης ομάδας των κουκουλοφόρων. Με τη βοήθεια αυτών, οι αρχές έφτασαν στο δράστη της αποτρόπαιας δολοφονίας, αλλά έχουν καταλήξει και στους υπόλοιπους. Από χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε 13 συνδέσμους του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Όλα τα γραφεία στη Θεσσαλονίκη τα έκαναν φύλο και φτερό, συλλαμβάνοντας δύο άτομα 43 και 36 ετών ως υπεύθυνους δύο εκ των συνδέσμων και οδηγήθηκαν στις αρχές με τις κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και λειτουργίες λέσχης φυλάθλων χωρίς άδεια κατά περίπτωση. Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασαν και οι εκπρόσωποι των μεγάλων ομάδων της πόλης. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ζώο και πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τα ζώα. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να εκφράσω εκ νέου τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στο εσωτερικό των συνδέσμων βρέθηκαν μαχαίρια, ψαλίδια, λωστή, καπνογόνα, φωτοβολίδες, σιδερογροθιές και άλλα αντικείμενα ικανά να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Σε κατάσταση σοκ και ο παππούς του άτυχου Άλκη. Η αγάπη του για το παιδί του παιδιού του είναι τόσο μεγάλη που, όπως λέει, μόνο η αγάπη μπορεί να ηρεμήσει τους χούλιγκαν. Εγώ είμαι περήφανος για τα παιδιά μου που ανέδρεψα και για τα εγγόνια μου. Ρωτάω τον πατέρα αυτών των παιδιών. Είναι περήφανοι. Δεν τους μισώ κανένα. Όλοι πρέπει να ενδείξουμε αγάπη. Είχε δει τον εγγονό του δύο μέρες πριν τον δολοφονήσουν και του περιέγραφε πως είχε σώσει ένα γατάκι. Εκεί με λέει παππού, βρήκα ένα γατάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας την Ιανούρη και το λυπήθηκα. Το πήρα μέσα και τόσο γατάκι. Έκανα καλά που το πήρα. Και τι οπτεύει ήταν. Μέχρι στιγμής ο 23χρονος δράστης δεν έχει πει ούτε μία λέξη για το τι έγινε εκείνες τις μοιραίες στιγμές και του έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τη δολοφονική πράξη όσο και για την ύπαρξη των αντικειμένων που βρέθηκαν στον σύνδεσμο από τον οποίο κατήχε τα κλειδιά. Έχω πάρα πολλούς προβληματισμούς γιατί χωρίστηκε την βραβεία των όπλων. Έχω κάποιες σχέσεις που θα μπορούσαν να δώσουν και λύσεις στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με αυτούς τους λεγόμενους συνδέσμους. Ο παδόν που στην κυριολεκτία δεν είναι σύνδεσμο παδόν, αλλά ουσιαστικά είναι εγκληματικές οργανώσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθίσει στο εδόλιο 43χρονο συλληφθεί σε σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Βαγγέλη Κοκολάκο για να δούμε αν υπάρχει πρόοδος στις έρευνες για τη σύλληψη και των άλλων εμπλεκομένων στη δολοφονία του Άλκη, Βαγγέλη. Ο κλειός γύρω από τους δράστες της φωνικής επίθεσης, Νίκο, φαίνεται πως φύγει. Και ενώ αρχικά γινόταν λόγος για 12 με 15 άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση, τώρα μιλούν για 8 με 10. Γι' αυτό διότι το τρίτο όχημα που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, η λευκή BMW, οι επιβάτες της παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και απέδειξαν ότι βρίσκονταν τυχαία στο σημείο. Τώρα οι αστυνομικοί κάνουν φύλο και φτερό το πρώτο όχημα, το λευκό όχημα που φαίνεται στο βίντεο, το οποίο ανήκει στον 23χρονο. Έχουν βρει μέσα αποτυπώματα και κοιλίδες αίματος, εξετάζουν αν αυτές ανήκουν στον άτυχο Άλκη, ενώ έχουν συλλέξει μαχαίρι, ρόπαλα και άλλα πιστήρια από το σημείο τα οποία έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Βαγγέλη, βρέθηκε χθες και ένα δεύτερο μαχαίρι κοντά στον τόπο της δολοφονίας.
Τι λένε οι αρχές, έχει σχέση με την υπόθεση? Λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη Νίκο βρέθηκε το μαχαίρι. Τυχαία, το έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και το έχουν παραδώσει στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Βορείου Ελλάδος προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στη φωνική επίθεση κατά του 19χρονου. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Οι λέσχες οπαδών λειτουργούν ως ορμητήρια βίας και στους εσωτερικούς τους χώρους, όπως έδειξε η έρευνα της αστυνομίας, υπάρχουν από μαχαίρια έως σιδηρογροθιές. Το ζήτημα είναι, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, ότι μόλις 9 από τις λέσχες φιλάθλων έχουν ανανεώσει τη βεβαίωση λειτουργίας τους, για να λειτουργούν δηλαδή νόμιμα. Αστυνομικό σαφάρι ανά τη χώρα μετά από μία ακόμα δολοφονία, αποτέλεσμα τυφλής οπαδικής βίας. Το πρωί η αστυνομία εισέβαλε σε συνδέσμους φιλάθλων σε όλη τη χώρα. Αστυνομικοί μπήκαν σε σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Ομόνια και βγήκαν με τσάντες που περιείχαν κοντάρια, στυλιάρια και κράνη. Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ξεκινώντας από το συγκεκριμένο σύλλογο φιλάθλων του Ολυμπιακού εδώ στο Ήλιον. Δίας, εισαγγελέας, ψάχνανε κανονικά από εδώ από εκεί να δουν τι γίνεται. Ήρθε κάποιος και άνοιξε το σύνδεσμο, εντάξει, σε 15-20 λεπτά φύγανε. Η αστυνομία εισέβαλε και στην Άρτα σε λέσχη φίλων του Παναθηναϊκού και συνελήφθη ένας άνδρας γιατί είχε πάνω του σιδηρογροθιά και σουγιά. Ένας νεαρός συνελήφθηκε σε σύνδεσμο της ΑΕΚ καθώς λειτουργούσε χωρίς άδεια. Το νομικό πλέγμα για τη λειτουργία των συνδέσμων, το λεγόμενο Μητρό Λεσχών, ισχύει από το 2016 και ανανεώθηκε το 2021. Απαιτεί μάλιστα σειρά δικαιολογητικών, όπως ποινικά Μητρό Αμελών, ενημέρωση αστυνομίας και βέβαια ανανέωση βεβαίως λειτουργίας κάθε χρόνο. Όπως όμως αποκαλύπτει ο Αντένα, από τους 17 συνδέσμους μεγάλων ομάδων, σε ισχύ είναι η βεβαίωση των 9. Οι 9 νόμιμες λέσχες φιλάθλων δηλώνουν συνολικά 182 παραρτήματα ανά την επικράτεια. Όλα τα άλλα λειτουργούν παράνομα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ξεκάθαρος. Είναι δεδομένη η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αστυνομίας η έλεγχη στους συνδέσμους φιλάθλων να είναι συνεχής. Όσοι λειτουργούν παρανόμως θα κλείνουν. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δημοφιλείς ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός λειτουργούν λέσχες φιλάθλων τους με τα παραρτήματά τους νόμιμα. Όμως για άλλες ομάδες όπως την ΑΕΚ και τη λέσχη φιλάθλων Original 21 η άδεια έχει εκμνεύσει. Ενώ για τον ΠΑΟΚ η λέσχη φιλάθλων Θύρα 4 ουδέποτε ενεγράφει στον Μητρό Λεσχών. Πολιτεία και αθλητικοί φορείς οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπει τέλος στο χουλιγκανισμό μέσα και έξω από τα γήπεδα. Είναι ζήτημα πολιτισμού και ανθρωπιάς. Άλλοι σύνδεσμοι οπαδών που δεν έχουν ανανεώσει τις βεβαιώσεις είναι ο Ηρακλής, ο Όφη, ο Πανιώνιος, η Ξάνθη, το Εγάλεο, η Καβάλα και τα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία δηλαδή, παραπάνω από τους μισούς συνδέσμους οπαδών, συν τα παραρτήματα των λεσχών, σε όλη τη χώρα λειτουργούν παράνομα. Να βρίσκονται σε εγρήγορση και να εξαντλούν κάθε δικονομική δυνατότητα για την πρόληψη και τη δραστική αντιμετώπιση εγκλημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, καλεί τους εισαγγελείς όλης της χώρας με εγκύκλειό του ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ζαχαρίας Κοχινάκης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε συνδέσμους οπαδών όλων των ομάδων στην Αττική πραγματοποιήθηκε το πρωί. Για τα ευρήματα θα μας ενημερώσει τώρα η Αντιγόνη Θάνο. Και σήμερα το πρωί έγινε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε συνδέσμους ομάδων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως το Ήλιον, το Περιστέρι και η Ομόνια. Κατά τις έρευνες λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, τσεκούρι, 2 μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες, 15 ξύλινα κοντάρια και ένα μεταλλικό, 8 ξύλινα καδρόνια με βίδες, 14 κράνη, 6 σπρέι βαφής διαφόρων χρωμάτων, 11 καπνογόνα και σύστημα καταγραφής εικόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η συγκεκριμένη επιχείρηση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αντιγόνη, είχαμε ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης σε οπαδό.
Ακριβώς, το περιστατικό συνέβη στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 32χρονο, ο οποίος φορούσε μπουφάν του Άρη. Εκείνη τη στιγμή περνούσαν τρεις φίλαθλοι από δίπλα του, οι οποίοι τον σταμάτησαν, το χτύπησαν, του έκλεψαν τον μπουφάν και τον μπρελόκ και έπειτα εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες. Ευχαριστούμε την Αντιγόνη Θάνου. Ραγίζουν καρδιές τα τατουάζ που έκαναν οι στενοί φίλοι του αδικοχαμένου Άλκη. Αφού υπόσχονται ότι κανείς δεν θα μείνει ατιμόρητος, απευθύνονται στη μητέρα του, λέγοντάς της ότι έχασε ένα γιο, αλλά από σήμερα έχει άλλους 8. Αδερφέ μας αντίο, ευχόμαστε να πάθουν όλοι αχρωματοψία, να ενωθούν όλοι, να βγουν, να φωνάξουν. Θα ανταμώσουμε ξανά, αδερφέ. Μέχρι τότε θα τους μάθουμε πως το μαχαίρι χρησιμεύει μόνο για να κόβεις το ψωμί και την μπριζόλα. Δεν θα μείνει κανείς ατιμόρητος. Η μάνα σου εχθές έχασε ένα γιο. Σήμερα έχει άλλους 8. Καλό ταξίδι, αδερφέ μας. Άλκη ζωντανός. Έκαναν το όνομά του τατουάζ. Γίνονται οι γη μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Οι αδελφικοί φίλοι του Άλκη δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Γιατί οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσεις. Η οδός Θεοδόρου Γαζή έχει μετανομαστεί άτυπα σε Αλκιβιάδη Καμπανού. Στο σημείο της δολοφονίας έχει χτιστεί ένα τείχος κατά της οπαδικής βίας με κεριά, κασκόλ και φανέλες όλων των ομάδων. Μαθητές σχολείου βρέθηκαν στο σημείο και κράτησαν ενός λεπτού σιγή. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε το μήνυμα σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ντρέπομαι ως άνθρωπος. Σκεπτόμενος δύο γονείς ζωντανούς νεκρούς, ντρέπομαι. Να κοιτάξω μπρος, να κοιτάξω πίσω, να κοιτάξω στο σήμερα, αποτύχαμε. Καλό ταξίδι, αγοράκι μου. Συγγνώμη. Γύρισα στο μαγαζί, πήρα τον προτζέκτορα και έβαλα πάνω και ανέβασα αυτό το μήνυμα, σκεπτόμενος ότι κάποιοι άνθρωποι θα δουν πλέον πιο ειρηνικά όλο αυτό και θα αντιδράσουν διαφορετικά. Συγκλονίζει με το κείμενό του για τον Άλκη και ένας φοιτητής του ΑΠΘΙΤΑ, ο Γιώργος Τριανταφύλου. Δεν σε άκουσαν όμως. Δεν ήταν όπως εμείς, Άλκη μου, αδερφέ όλων μας. Δυστυχώς δεν έμαθαν να ακούνε και να καταλαβαίνουν. Σου το υπόσχομαι όμως, σου το υποσχόμαστε όλοι, θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναγίνει αυτό. Και την παιδεία θα προωθήσουμε και την ασφάλεια θα υπερασπιστούμε. Άλκη, σου υποσχόμαστε ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει. Και θα βάλουμε την αξιοπρέπειά μας πάνω από το φόβο μας. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συμφώνησαν να διεξαχθεί ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη. Φιλικό στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη ετοιμάζουν και οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, όπως αποκαλύπτει ο Άγγελος Χαριστέας στον Αντένα. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήραν επίσημη θέση για τη δολοφονία του Άλκη και ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του 19χρονου παιδιού. Είμαστε συντετριμμένοι. Εκφράζουμε τα βαθιά συλληπιτήριά μας και ζητάμε την πιο ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια και τους οικείους του Άλκη. Μάλιστα, οι σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί. Έχουν βρεθεί και οπαδοί άλλων ομάδων στη θέση μας και πιστεύουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να αποδεχτούμε συλλογικά μια ριζική αλλαγή στην οπαδική αντιπαλότητα, ώστε ποτέ καμία άλλη μάνα στην Ελλάδα να μην ξανακλάψει το γιο της. Με τα μηνύματα των φιλάθλων όλων των ομάδων να είναι συγκλονιστικά. Αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά. Μετά μαζί παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία πιο όμορφη. Καμία μάνα να μην κλάψει ξανά. Κάποια στιγμή να είμαστε όλοι μαζί στο γήπεδο και να τραγουδάμε για τις ομάδες μας. Πρέπει τα παιδιά μας να αποκτήσουν ποδοσφαιρική παιδεία και αξίες. Αυτά τα γεγονότα είναι ντροπή για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συμφώνησαν να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του Άλκη μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι τους με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Συζητήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη ώστε να βρούμε την ημερομηνία. Δεν υπογράψαμε συμβόλαιο πότε θα γίνει. Εννοείται ότι θα γίνει. Μια συνάντηση που έγινε μετά τις εφόδους της αστυνομίας σε συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλονίκη. Η δολοφονία έγινε τη Δευτέρα. Η έφοδος έγινε την Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν ήθελε κάποιος να βγάλει κάποια ενοχοποιητικά στοιχεία μέσα από τους συνδέσμους, είχε 3-24 ώρα στη διάθεσή του να το κάνει. Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 δηλώνουν έτοιμοι να βοηθήσουν για να μπει ένα τέλος στη βία. Και ο Άγγελος Χαριστέας αποκάλυψε στον Αντένα ότι θα διοργανωθεί ένα φιλικό προς τιμήν του Άλκη. Θέλουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι προς τιμήν του Άλκη. Από εκεί και πέρα δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Πρέπει να υπάρξει μια, θα έλεγα, ακαδημιακή μόρφωση στα παιδιά μας κατά της βίας. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς, η πολιτεία,
το Υπουργείο Αθλητισμού, η ΕΠΟ. Θα πρέπει όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον έραση τεχνικό και επαγγελματικό προσανατολισμό να δούνε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα λόγια ή από κάποιο post σε ένα Instagram story κτλ. Με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου να ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας και την εφαρμογή των νόμων. Η πολιτεία έχει και βγάζει τους αθλητικούς νόμους, οι οποίοι δυστυχώς δεν τηρούνται. Και δεν τηρούνται γιατί κάποιους εξυπηρετεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα από τη ρίζα τους. Πρέπει να σκληρύνουν τα πράγματα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ΑΜ Ουάρντα τίμησε τη μνήμη του Άλκη σε αγώνα της ανόρθωσης στην Κύπρο. Ηγετικό μέλος οπαδών μεγάλης ομάδας αποκαλύπτει στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη πώς κλείνονται τα ραντεβού του θανάτου, αλλά και με ποιον τρόπο εξοπλίζονται οι στρατευμένοι μαχητές, όπως αυτοχαρακτηρίζονται. Τα βίντεο που εξασφάλισε ο Αντένα σοκάρουν. Είναι μία από τις επιθέσεις που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας, αφού οι ίδιοι οι χούλιγκαν την απέκλειψαν λόγω ήττας, όπως λένε, στη μάχη. Σου χτύπησα την πόρτα. Και αυτή είναι η αντίδρασή τους λίγο καιρό μετά. Αντίπεινα λέγεται και είναι σκηνές φρίκης και απίστευτα όμοις βίας, την οποία διακομωδούν με τραγούδια. Δεν πάνε για να σκοτώσουν, αλλά φυσικά και θα σκοτώσουν. Όταν οι 7 από τους 10 έχουν μαχαίρι και άλλοι 3 έχουν πτυσσόμενο και θα πέσει ένας κάτω και θα το χτυπάνε, δηλαδή πώς γίνεται να μην θες να σκοτώσεις. Είναι ένα πρόσωπο από τα ηγετικά στελέχη οπαδών μεγάλης ομάδας. Παραδέχεται τη συμμετοχή του σε βίαιες συγκρούσεις, αλλά και σε καταστάσεις που θυμίζουν πόλεμο. Υπάρχει οικονομικό κέρδος ακριβώς. Δηλαδή τα περισσότερα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να πεις εσύ αυτός είναι Παναθηναϊκός, πηγαίνετε πιάστε τον, αυτός είναι Ολυμπιακός, πηγαίνετε πιάστε τον, και αυτός να μην είναι τίποτα. Απλά να έχεις εσύ ένα προσωπικό πρόβλημα μαζί του, και εγώ απλά πιστεύοντας ότι αυτός είναι η άλλη ομάδα, να πάω και να χρησιμοποιήσω βία. Είναι μια μπίζνα που το 2022 μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι η πιο κερδοφόρα μπίζνα για να βγάλει κάποιος μαύρα χρήματα. Μας δείχνει στο κινητό του σκηνές βίας, εικόνες που σοκάρουν. Κάποιοι δεν χρησιμοποιούν το χουλιγανισμό επειδή αγαπάνε την ομάδα τους, όπως εγώ. Το κάνουν ξεκάθαρα για τα φράγκα, είναι η μπίζνα τους αυτή. Ο οπαδός, ο χούλιγκαν, μετά το θάνατο του Άλκη, νιώθει την ανάγκη να αποκαλύψει αυτά που λίγοι γνωρίζουν. Οι σύλλογοι έχουν υπετιότητες αυτό που λέμε οπαδική βία. Το Ντέμις ο Νικολαίδης πήγε να το κάνει αυτό, πήγε να το καταστρέψει, και τελικά καταστρέψαμε τον Ντέμι. Δεν καταστρέψαμε τον χουλικανισμό, τα ακολουθούσε και η πολιτική και η αστυνομία. Κατά 99% δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τον χουλικανισμό. Στην εκπομπή του Αντένα Πρωινή Τύπη αύριο το πρωί θα παρακολουθήσετε τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του που θα συζητηθούν. Οι συνδέσμοι που είναι οι εγκληματικές οργανώσεις, αυτοί είναι οι οποίοι επωφελούνται κιόλας από τα ναρκωτικά, από τα μπραβιλίκια. Είναι για κέρδος προσωπικό τους και όχι για κέρδος της ομάδας τους. Έντονη ανησυχία εκφράζουν όχι μόνο οι αρχές, αλλά και οι οπαδοί για τα συνεχή επεισόδια βίας που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Ένα μέλος των λεγόμενων οπαδικών στρατών μίλησε στον Αντένα. Εντάξει, και εδώ δεν είμαστε άγιοι, ούτε εγώ είμαι άγιος. Έχω πλακωθεί πολλές φορές, αλλά δεν έχω βγάλει ποτέ μαχαίρι σε άνθρωπο. Καλό είναι να υπάρχουν λίγο τα αίματα, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν σύνδεσμοι που είναι άντρο κακοποιών στοιχείων. Ο άνδρας αυτός δηλώνει ενεργός χούλιγκαν, φανατικός οπαδός μιας συγκεκριμένης ομάδας της Αθήνας. Συμμετέχει συχνά σε επεισόδια και συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά ακόμη και αυτός, όπως υποστηρίζει, ξαφνιάζεται από την κλιμακούμενη σε σκληρότητα οπαδική βία της Θεσσαλονίκης. Έχουν κάνει μια συμμορία πάνω 15-20 άτομα και δημιουργούν πρόβλημα. Βγαίνουν κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη και χτυπάνε κόσμο, ό,τι και να βρούνε. Ακόμη και ο επωνομαζόμενος Χάρος, ο νούμερο ένα φανατικός οπαδός της Στήρας 7 για δεκαετίες, που συνελήφθη για τη δολοφονία του άτυχου Φιλόπουλου στην Παιανία το 2007, αλλά θώθηκε, ακόμη και αυτός δηλώνει αηδιασμένος από τα τυφλά χτυπήματα των χούλιγκαν της Θεσσαλονίκης. Να βγαίνουν τώρα με αυτοκίνητα και μηχανάκια και να βρίσκουν τον καθένα και να τον μαχαιρώνουν. Αυτά είναι κραγγιοζηλίκια. Έχω συγχαθεί όλη την κατάσταση αυτή. Που φτάσει σημείο να πηγαίνω στον κήπεδο. Στην εποχή τη δική σου δεν υπήρχε τέτοια βία. Υπήρχε βία. Αλλά ήταν αντρίκια πράγματα, μάλλον με τα χέρια, καταλαβαίνεις τώρα. Άντε κάνα κτίλιο, μια πέτρα, σε ντούκτορα να πας κάπου και να έχεις μια χέρια πάνω σου. Θα φτάσει σιγά σιγά να έχουν όπλα σιγά σιγά.
Ο κύκλος αίματος στον οπαδικό χώρο της Θεσσαλονίκης άνοιξε το 2017, όταν ο Νάσος Κωνσταντίνο από την Κύπρο αφήνε την τελευταία του πνοή. Ακολούθησαν σκληρές συμπλοκές, επιθέσεις με μαχαίρια, μέχρι που αρχές του 2020 επαναλαμβάνεται το ίδιο τραγικό έργο. Ο Τόσκο Μποζατσίνσκι, όπως και ο Νάσος Κωνσταντίνο, σκοτώνεται από διερχόμενο όχημα στην προσπάθειά του να ξεφύγει από καταδίωξη φανατικών οπαδών. Την επόμενη χρονιά, σε οπαδική ενέδρα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, βγαίνουν πιστόλια και τραυματίζονται δύο άτομα. Ένα μήνα αργότερα, άγρια επεισόδια ξεσπούν στην Χαριλάου, με δεκάδες καταστροφές σε οχήματα και καταστήματα, και μια εβδομάδα αργότερα, στην Καλαμαριά, σημειώνεται εμπριστική επίθεση σε γιόταχη και μηχανές, με κατάληξη να τυλιχθεί στις φλόγες μια πολυκατοικία. Το να βγαίνουν πιστόλια, ότι μιλάμε πλέον για οπαδούς που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα, ξεκάθαρα. Η στόχευση είναι μία, το ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη. Αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος που μένεται μεταξύ ακραίων παραβατικών οπαδών τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί από τον χώρο και τον χρόνο των αγώνων και λαμβάνει χώρα σε πλατείες και γειτονιές. Συνδεόμαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και με έναν ιερέα που είναι πολύ γνωστός για την αγάπη του στο ΠΑΟΚ. Μάλιστα ορισμένοι τον έχουν αποκαλέσει και Παπα-ΠΑΟΚ, τον πατέρα Χρήστο. Έναν αληθινό φίλαθλο με αγνά αισθήματα που όλοι αγαπάμε. Πατέρα Χρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο μου. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Σας άκουσα. Ναι. Να λέτε να μην χυθεί άλλο αίμα. Εσείς μιλάτε συχνά με τους νέους. Πηγαίνετε και στο γήπεδο της Τούμπας. Θέλω να σας ρωτήσω αν περιμένατε ότι μπορεί να συμβεί μια τέτοια τραγωδία κάποια στιγμή. Δυστυχώς, Νίκο μου, το περίμενα και δυστυχώς περιμένω να γίνουν και χειρότερα. Λέω σήμερα, ξυπνήσαμε όλοι. Απότομα, σοκαριστικά, πονάμε, ματώνουμε, δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και όμως τι φοβάμαι ρε Νίκο μου, συγγνώμη αλλά το φοβάμαι. Θα ξυπνήσουμε, θα τα πούμε, θα γυρίσουμε πλευρό και θα ξανακινηθούμε. Ακούω δηλώσεις δεξιά και αριστερά. Είμαστε να ψάξουμε κάτι, Νίκο μου, και είναι εύκολο να το ψάξουμε. Τις δηλώσεις των υψηλωτάτων παραγόντων του ποδοσφαίρου τα τελευταία 5 χρόνια. Πόσο χύνουν δηλητήριο και πόσο ξύνουν τα πράγματα οι ίδιοι παράγοντες, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, αθλητικοί παράγοντες κτλ. Όλοι αυτοί τώρα δεν είναι ηθική αυτουργή. Δεν είναι ηθική αυτουργή σε αυτό που έγινε. Ποιος είναι αυτός που δίνει στους φιλάθλους το δικαίωμα να υπερασπίζονται την ομάδα του με οποιοδήποτε όριο. Χωρίς όρια, χωρίς όρους, χωρίς τίποτα, χωρίς ανθρωπιά. Τώρα ξυπνήσαμε και είδαμε ότι σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν χάσει τα όρια τους, έχουν χάσει τον εαυτό τους, έχουν χαθεί τελείως και έχουν χαθεί με ναρκωτικά, με κακή παιδεία, έχουν χαθεί παντελώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τα κάνουμε σπουδαία. Πάλεψε για την ομάδα σου. Ναι, αλλά με ποιον τρόπο. Με χαρά, με ομορφιά, μα το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Φτιάχνουμε απέναντι στον πατέρα, πόλεμο. Ποιος είναι Νίκο μου απέναντι στον πόλεμο. Ο αδερφός μας είναι. Ο ξαδερφός μας, ο φίλος μας, ο γειτονάς μας. Το κορίτσι μας είναι απέναντι. Με αυτόν θα πολεμήσουμε και για ποια ιδέα. Πατέρα, σας είδα να πηγαίνετε στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 19χρονος Άλκης και θέλω να μου μιλήσετε για τα συναισθήματά σας. Θέλω να ζητήσω πάλι και πάλι μια συγγνώμη από τον Άλκη. Βαθιά συγγνώμη. Μέσα από την καρδιά μου, Άλκη μου, όλοι φταίμε εμείς. Όλοι φταίμε που έφτασες και σε βάλαμε στα χώματα τόσο νωρίς. Και να ζητήσω και μια συγγνώμη από τους δικούς του και την οικογένειά του. Νίκο μου, υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για αυτούς. Υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τους γονείς. Όχι. Και ξέρεις γιατί? Είδαμε ποια οικογένεια είναι αυτή. Βγήκε ένας πατέρας και μίλησε με καρδιά και ψυχή τόσο σπουδαία. Ένας παππούς, μια μάνα. Και εμείς σε αυτήν την οικογένεια πήγαμε και τους φάξαμε το παιδί τους. Για το τίποτα τους φάξαμε. Για το τίποτα. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας προς τους φιλάθλους. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ ή του Άρη, στους φιλάθλους και τους οπαδούς όλων των ομάδων. Παιδιά, πάμε να απλώσουμε αγάπη σε όλους και να ζυμώσουμε πολιτισμό. Αξίζει.
Πήγα, Νίκο μου, στην Τουρκία και είδα έναν αγώνα Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας, όπως είναι εδώ κόκκινη και κυτρινόμαυρα και ασπρόμαυρα. Και μετά μπήκαν στο ίδιο τραμ και φεύγαν από το γήπεδο. Εκατοντάδες φίλαθλοι, χιλιάδες φίλαθλοι στο ίδιο τραμ, στα ίδια μέσα μεστικής, με τις φανέλες τους, με τα κασκόλ τους, και ο ένας να παίζει με τον άλλον. Και οι Τούρκοι λοιπόν καλύτερο πολιτισμό από εμάς, και εμείς τι κάνουμε, μαχαιρώνουμε ένας τον άλλον. Δεν χρειάζεται άλλο αίμα, ούτε σταγόνα. Αγάπη λοιπόν, χαρά και αγκαλιά όλοι. Και είμαι μαζί τους. Πατέρα Χρήστο, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου.